Υπήρξε κυρίαρχος στα κορτ στις δεκαετίες του 70 και του 80, κέρδισε συνολικά 59 major τουρνουά, όμως τώρα καλείται να δώσει τη σημαντικότερη μάχη των 66 ετών της ζωής της. Ο λόγος για τη Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, την κορυφαία τσεχοαμερικανίδα τενίστρια που ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει καρκίνο στον λάριγκα και στο μαστό. Η Ναβρατίλοβα δήλωσε πάντως πως και οι δύο κακοήθη σόγκοι είναι οι άσημοι, ενώ διαβεβαίωσε πως θα πολεμήσει την ασθένειά της με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει. Εξάλλου η έννοια του νικηφόρου αγώνα για εκείνη μόνο κάτι άγνωστο δεν είναι, αφού έχει ξαναπεράσει καρκίνο στον μαστό το 2010. Όμως αγωνίστρια δεν υπήρξε μόνο στο τένις ή στην υγεία της. Από το 1981 έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφιλη και έχει στηρίξει έμπρακτα τους αγώνες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τένις, η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα θα ξεκινήσει θεραπεία την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.